ξέρω ότι είσαι πολύ θετικός άνθρωπος και δεν μπαίνεις και σε καυγάδες σε τέτοια. Πώς αισθάνθηκες, δηλαδή κατάλαβες ότι είναι σοβαρό ή στην αρχή νόμιζες ότι είναι μια πλάκα? Καταρχάς δεν ήταν σοβαρό ούτως ή άλλως αυτό που έγινε. Ναι. Σοβαρό, πήρε την έκταση του σοβαρού από τα σχόλια και την ανακύκλωση των σχολείων. Ναι. Δεν ήταν σοβαρό. Έχουμε ζήσει όλες στιγμές έντασης και πράγματα. Δηλαδή και όσο μεγαλώνει η οικειότητα μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί έχω να σας πω ότι οι σχέσεις μας μεταξύ μας είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Και με τα κορίτσια και με τους ανθρώπους του σταθμού. Δηλαδή εμένα και μου λείπουν και έχω χαρεί πάρα πολύ που τους γνώρισα και τους εκτιμώ και τους αγαπώ όλους. Δηλαδή οι μεταξύ μας σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Πέραν του γεγονότος που συνέβη εκείνη τη φορά. Όταν έχεις μια οικειότητα με τους ανθρώπους. Ναι, μα η Έλενα όμως και η Δέσποινα δεν ζήτησε συγγνώμη μία με την άλλη. Είπαν ότι καλά κάναμε και δεν το έχουμε μετανιώσει κιόλας. Κάτι τέτοιο είπαν. Όταν εγώ θεωρώ, εγώ σου λέω πώς βλέπω τα πράγματα από την πλευρά μου, έτσι. Δηλαδή, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν αντιλήφθηκα ότι είναι κάτι σοβαρό, ούτε έχω δώσει στο μυαλό μου την έκταση του σοβαρού στο συγκεκριμένο γεγονός. Γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις μια καθημερινότητα και μια οικειότητα που αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με την τριβή, μπορεί να συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, που εμένα να με ενοχλήσει αυτό. Και επειδή δεν θέλω να πω ότι με ενοχλεί αυτό και να είναι τελείως δικό μου προσωπικό, έτσι. Τελείως δικό μου, να ξεσπάσω πάνω σου. Κατάλαβα. Το οποίο αυτό αμέσως δημιουργεί μια ίντριγκα. Δεν υπάρχει ίντριγκα. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα οι άνθρωποι. Θεωρώ ο καθένας κάνει αυτό που κάνει, όσο καλά μπορεί να το κάνει. Και αυτό που δείχνει είναι με το μόνο που μπορούμε να μιλάμε, ό,τι και να λέμε. Δηλαδή, μπορούμε να λέμε χιλιάδες πράγματα. Χιλιάδες απόψεις, χιλιάδες θεωρίες. Το μόνο που μιλάει επί του πρακτέου και αξίζει. Είναι μόνο η δουλειά μας. Δηλαδή, πες μέσα από τη δουλειά μας, από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και της αντοχής μας του χρόνου. Ωραία. Δηλαδή, η εκπομπή αυτή, έτσι όπως τη βίωσες εσύ, ήταν μια πετυχημένη εκπομπή ή δεν έδεσε το γλυκό που λέμε?